να πούμε. Εδώ έχουμε στη Νέα Δημοκρατία τον κύριο Γκίκα, ο οποίος φέρνει την κυρία Παγκογιάννη, ετοιμάζει κάποια εκδήλωση. Την Κυριακή. Την Κυριακή. Για τα ελληνοτουρκικά στο Δημοτικό Θέατρο. Σύμφωνα με τον κύριο Κροκίδη, τώρα τη λέω έτσι, θεωρεί βέβαια ότι είναι μέσα στο ψηφοδελτίο. Σήμερα ανεβάσαμε μια πολύ ωραία ανακοίνωση του κυρίου Σπύρου Κλαδά, ο οποίος δηλώνει παρόν τον εκλογικό αγώνα. Την άνοιξη, όπως και ο ίδιος λέει. Την άνοιξη. Τώρα, για τον κύριο Σπύρου, τον Άγγελο, πέραν από κάτι δημοσιεύματα, τα οποία εγώ δεν τα θεωρώ σοβαρά, γιατί όταν ένα δημοσίευμα λέει ότι θα κατεβεί η κυρία Γκυρέκου στην Κέρκυρα, το θεωρώ, δηλαδή, έτσι πολύ πρόχειρο. Τον Άγγελο Σπύρου δεν τον ακούω καθόλου τίποτα. Δεν ξέρω, στηρίζεται σε φήμες, δεν ξέρω που στηρίζεται. Στηρίζεται ότι θα είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω, μπορεί να αλλάξει, έτσι. Καλά, ναι, εντάξει. Σύμφωνα με αυτά που λένε οι υποψήφοι, Γκίκας, Κλαδάς και Κροκίδης, θεωρείται, βέβαια θα είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν βλέπω. Βλέπω αδύναμη, έτσι, την παρουσία του Άγγελου του Σπύρου. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν σημαίνει, επειδή ήταν ο πατέρας του βουλευτής, μπορεί να γίνει και αυτός βουλευτής. Έτσι, ναι. Καλά, αυτό, ναι, εντάξει. Είναι λίγο γρήγορο. Του πάει έτσι αυτό. Έτσι, δυστυχώς, το έχουμε κληρονομικό εδώ. Ναι. Δεν πάει όμως κληρονομικά. Ναι. Αν πήγαινε έτσι. Ναι. Και το ίδιο συμβεί και από τον κύριο Γκίκα, έτσι. Στέφανος Γκίκας, Σωτήρης Γκίκας. Έτσι, για να μην μπει ο κύριος Σπύρο ότι... Δεν αναφερόμαστε μόνο σε αυτόν. Εκεί βλέπω την ιστορία. Τώρα, ΣΥΡΙΖΑ, θα σου έχω το ρεπορτάζ μόλις επιστρέψω από το Λονδίνο σε 10 μέρες. Έτσι, λοιπόν, και για Πασόκ θα σου έχω ρεπορτάζ. Πάντως αυτό έτσι φαίνεται τώρα η ιστορία των βουλευτών. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Πάμε λίγο στην υγεία, γιατί και στην υγεία είχαμε πάρα πολλές εξελίξεις. Όχι, θα σε πάω πρώτα σε απευθείας αναθέσεις. Ωραία, για